Το μικρό εκκλησάκι της Παναγίας της Λυκειώτισσας στην περιοχή Εκάλη της Λεμεσού έχει καταστεί πια σύμβολο θρησκευτικής προσήλωσης και ψυχικής ανάτασης. Σύμβολο ενωπιών, προσφύγων και μη προσφύγων. Πήγη έμπνευσης ψηλών ιδανικών, κίνητρο ωραίων και ευγενικών αγώνων και έναυσμα ιερής συγκίνησης και ατέρμονης αγωνιστικότητας. Χθες όλοι ξεριζωμένοι της Κερίνιας, όπου για χρόνια πραγματοποιείται η θρησκευτική αυτή εκδήλωση στην ομώνυμη εκκλησία, αλλά και της Μόρφου και της Αμοχώς του, έσμιξαν ξανά και γιόρτασαν τη γέννησή της Θεοτόκου για 20ο χρόνο στην προσφυγιά. Του πανηγυρικού Εσπερινού που εψάλλει χωροστάτησε ο πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Χρύσανθος, ο οποίος εξέπεμψε και δέησε για διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων μας και επιστροφή των προσφύγων μας στα σπίτια τους. Στην κατεξοχή προσφυγική αυτή εκδήλωση που θα συνεχιστεί και σήμερα, παρευρέθηκαν χθες, πέρα από τις εκατοντάδες των προσφύγων, υπουργοί και άλλοι επίσημοι.